Δίνουμε συνέχεια με τη σημερινή συνέντευξη τύπου στις κινητοποιήσεις μας, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη από την αρχή των μέτρων διαχείρισης της πανδημίας, τέλη Μάρτη, αρχές Απρίλη. Στην ουσία, από εκείνο το χρονικό διάστημα και μπροστά στο βάρος που προσθέθηκε στις πλάτες των μισθωτών και αυταπασχολούμενων επιστημόνων, μηχανικών, δικηγόρων και οικονομολόγων, από τις πρώτες μέρες των μέτρων διαχείρισης της πανδημίας, πήραμε την πρωτοβουλία να βρεθούμε μπροστά στο Υπουργείο, προκειμένου να μεταφέρουμε τα δίκαια αιτήματά μας για την στήριξη και την ουσιαστική ενίσχυση των αυταπασχολούμενων και μισθωτών επιστημόνων που υφίστανται αυτή τη στιγμή τις συνέπειες της κρίσης. Απέναντί μας βρήκαμε και στις δύο περιπτώσεις, στις δύο τελευταίες κινητοποιήσεις του Απρίλη, κλειστές πόρτες από πλευράς του Υπουργείου. Δεν βρέθηκε ούτε καν κάποιος υπάλληλος να παραλάβει τα αιτήματά μας και να τα μεταφέρει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αντίθετα, γνωρίσαμε μέχρι και κάποια προσπάθεια καταστολής με τον ισχυρισμό της κυβέρνησης ότι ίσχυαν τα περιοριστικά μέτρα, ήταν τότε ακόμα οι αρχές Απρίλη. Θέλουμε να τονίσουμε ότι από τότε όλα έχουν αλλάξει προς το χειρότερο. Γιατί στις πλάτες των αυταπασχολούμενων, τουλάχιστον επιστημόνων, έχουν προστεθεί μία σειρά υποχρεώσεις, χρέη, ρυθμίσεις από την προηγούμενη κρίση, ανεξόφλητα ποσά προς ταμεία, εφορίες και ταυτόχρονα προς τράπεζες, που είναι υποχρεώσεις οι οποίες είναι πιεστικές και όλο και σφίγγουν τη θηλιά γύρω από το λαιμό των αυταπασχολούμενων επιστημόνων. Ταυτόχρονα έχουμε ένα πογκρόμ πραγματικό απέναντι στους μισθωτούς επιστήμονες, στους χώρους εργασίας, με μαζικές απολύσεις, καθυστερήσεις στους μισθούς. Μια σειρά λοιπόν μέτρα που έχει πάρει η εργοδοσία, πετώντας την ουσία στο δρόμο και έχοντας στο περιθώριο μια σειρά ειδικά μισθωτούς επιστήμονες με μπλοκάκι να αναμένουν πότε θα ξαναπιάσουν δουλειά και να περιμένουν να πληρωθούν τους μισθούς τους. Η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη αν αναλογιστούμε ότι οι διοικήσεις των φορέων που εκπροσωπούν υποτίθεται τους μισθωτούς και αυταπασχολούμενους επιστήμονες, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Δικηγορικό Σύλλογος Αθήνας και οι υπόλοιποι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, το Οικονομικό Επιμελητήριο, κρατούν το στόμα τους κλειστό, δεν ψελίζουν ούτε καν κάποια λέξη που να έρθει να ενισχύσει τα δίκαια αιτήματα αυτή τη στιγμή των χιλιάδων συναδέλφων που έχουν βρεθεί ξεκρέμαστοι. Ουσιαστικά κοφεύουν μπροστά και στις ανάγκες και στα δικαιώματα που καταργούνται και στην ουσία, ξεκινώντας για παράδειγμα το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, έχουν μετατραπεί σε συμβούλους ανάπτυξης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Στη βάση αυτή λοιπόν κοφεύουν, σιωπούν, δεν ψελίζουν καν αυτές τις κουβέντες που βρέθηκαν να ψελίσουν τον καιρό, για παράδειγμα, για να θυμηθούμε, του νομοσχεδίου Κατρούγκαλου, όταν συζητιόταν αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα και πριν ψηφιστεί στη Βουλή, όπου είχαμε ζήσει το γνωστό κίνημα των επιστημόνων στους δρόμους. Γι' αυτό ακριβώς πήραμε σήμερα αυτή την πρωτοβουλία, να απευθύνουμε ένα πλατή κάλεσμα, πρώτα απ' όλα στους μισθωτούς και στους αυταπασχολούμενους επιστήμονες, να συνταχθούν στο δρόμο, στην προσπάθεια για να ακουστούν τα δίκαια αιτήματά μας και ταυτόχρονα να απευθύνουμε ένα κάλεσμα σαν Επιτροπές Αγώνα, κάνοντας εμείς το πρώτο βήμα προς τους φορείς των μισθωτών επιστημόνων, τα εργατικά σωματεία που συσπηρώνουν στη δύναμή τους μισθωτούς επιστήμονες, αντίστοιχα συλλόγους αυταπασχολούμενων επιστημόνων όπου υπάρχουν, αντίστοιχα και στον δημόσιο τομέα τους φορείς των μηχανικών και των δικηγόρων και των οικονομολόγων και ιδιαίτερα και τους απόστρατους συναδέλφους μας, τους συνταξιούχους, οι οποίοι υφίστανται και αυτοί τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, παραμένοντας στην ουρά να αναμένουν πότε θα εισπράξουν τη σύνταξή τους με συντάξεις που χρονίζουν έως και 5 χρόνια. Απευθύνοντας λοιπόν αυτό το κάλεσμα σε όλα τα σωματεία και τους φορείς των επιστημόνων, απευθύνουμε ταυτόχρονα κάλεσμα και προς τους φοιτητικούς συλλόγους, σε αυτούς που συσπηρώνονται η επόμενη γενιά των συναδέλφων μας, σε πολυτεχνία, πανεπιστήμια, οι οποίοι θα έρθουν να συνταχθούν δίπλα μας στον αγώνα για δουλειά και δικαιώματα σύγχρονα,
μπροστά στην κινητοποίηση αυτή που οργανώνουμε με την πρωτοβουλία μας για την επόμενη Τετάρτη στις 18.30 το απόγευμα, στις 17 του Ιούνιου. Με αυτό το κάλεσμα θέλουμε επίσης να επαναλάβουμε τα δίκαια και πιεστικά αιτήματά μας, τα οποία διατυπώνουμε και έχουν άμεσο χαρακτήρα. Ζητάμε αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Εργασίας και η Κυβέρνηση να τα εξετάσει, γιατί ακριβώς δεν μπορούν οι ανάγκες να περιμένουν. Και τέτοια αιτήματα είναι όπως η χορήγηση του έκτακτου επιδόματος των 800 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση μας ενέπαιξε ουσιαστικά με το επίδομα του ΣΚΟΕΛ Ελικίκου της προηγούμενης φάσης των 600 ευρώ και δεν δέχτηκε καν να δώσει και στους αυταπασχολούμενους επιστήμονες το επίδομα που έδωσε στους υπόλοιπους συναδέλφους ελευθεροεπαγγελματίες των άλλων κλάδων. Επαναλαμβάνουμε ότι επειδή ακριβώς σωρεύονται τα χρέη και οι ανάγκες κορυφώνονται, αυτό το επίδομα είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αλλά και από εκεί και πέρα είναι όχι απλά όριμο, αλλά έχει ξεπεραστεί κάθε όριο όσον αφορά την χορήγηση του θεσμοθετημένου βάση νόμου επιδόματος ανεργίας για τους αυταπασχολούμενους επιστήμονες, για το οποίο πληρώνουμε αυτή τη στιγμή χρόνια πίσω εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει, δεν φτάνει αυτή τη στιγμή μία παράταση της εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτή τη στιγμή είναι υπερόριμο το αίτημα να απαλλαχθούμε για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και η κρίση, οι εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Οι πολύ υψηλές εισφορές για τον ΕΦΚΑ, οι οποίες έρχονται και αυτές να κάτσουν σαν βαρύδι πάνω στην πλάτη μας, σε ένα διάστημα που ουσιαστικά έχει πάυσει να υπάρχει δραστηριότητα για τους επαγγελματίες. Άλλο ένα ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα, σαν και αυτά τουλάχιστον που παίρνει η κυβέρνηση για τους μεγάλους ομίλους, τις μεγάλες εταιρείες, για την αναστολή των δανειακών μας υποχρεώσεων, για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών, κεφάλαιο και τόκους, και για τις δόσεις των ρυθμίσεων προς τις τράπεζες για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως επίσης και ότι είναι πλέον με άμεσο χαρακτήρα εφαρμογής η ανάγκη το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ προσαξιμένο με 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, ξεκινώντας από τις φορολογικές δηλώσεις που συμπληρώνουμε αυτό τον καιρό για το έτος του 2019. Την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και του ένφια, της προκαταβολής φόρου, με άλλα λόγια την ελάφρυνση, την άμεση των επαγγελματιών επιστημόνων με λήψη άμεσων μέτρων. Άλλο ένα ζήτημα ουσιαστικό, και με αυτό να δώσω και το λόγο στους συναδέλφους που θα ακολουθήσουν από τον κάθε κλάδο, είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πιεστική ανάγκη να καταργηθούν και να όλα τα μέτρα που πάρθηκαν μέσω των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για να απελευθερώσουν τα χέρια της εργοδοσίας απέναντι στους εργαζόμενους και στις υποχρεώσεις καταβολής μισθών για την εκπεριτροπή σε εργασία, για τα ωράρια και γενικά, για παράδειγμα, για το ζήτημα επαχθών αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις, όπως είναι η επιβολή της τηλεεργασίας. Και με την κατάργηση όλων αυτών των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, να ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα για τους χιλιάδες μισθωτούς επιστήμονες που εργάζονται με τον μπλοκάκι και αυτή τη στιγμή βρίσκονται έρημα στα χέρια της εργοδοσίας, καλώντας για άλλη μια φορά στην κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη στις 18.30 το απόγευμα στο Υπουργείο Εργασίας, να πλημμυρίσουμε με την περικύκλωση του Υπουργείου Εργασίας στους δρόμους της Αθήνας για να ακουστούν επιτέλους τα δίκαια αιτήματά μας και να πάρουμε απαντήσεις.